Ο υψηλός δικηγόρος κύριος Αλέξιος Κούγιας έκανε την τιμή στον Γεώργιο Ες Λιάγκας να του παραχωρήσει μια μικρή συνέντευξη και μίλησε για τον Κασελάκης, γιατί βγήκε ο Πολάκης και τον είπε πράμα και σχολίασε την άποψή του ότι είναι θετικός, αισιόδοξος ότι η Πισπυρίγκου θα αθωωθεί. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα στο τι δήλωσε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Κούγιας σου τα έλεγε, εσύ δεν άκουγες. Πάμε γρήγορα να δούμε τι είπε πριν από λίγο ο κύριος Κούγιας. Να ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε εγκαταλείψει. Συνεχίζεται η δίκη της Πισπυρίγκου για τις θανάτους της Μανέας και της Σύριδας. Το πέτυχαν οι δημοσιογράφοι έξω από τη δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου. Βέβαια, τον ρώτησαν και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Μίλησε, νομίζω, και για τον κύριο Κασελάκη και για τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Κούγιας. Στην Φέη Φώτο, από ό,τι βλέπουμε, πάμε να τον ακούσουμε. Πάντα έχει ενδιαφέρον. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τον κύριο Κούγια. Πάμε. Σχετικά με τον κύριο Κασελάκη και την αφαίρεση ουσιαστικά από την υποψηφιότητα. Κοιτάξτε, όταν εγώ μιλούσα για τον Κασελάκη, κάποιοι. Παραλίγο πήγα να με σταυρώσω. Ακόμα και υποκαταρκτική εξέταση έγινε από το σύλλογό μου, γιατί δήθεν αυτά που έλεγα για τον Κασελάκη προσέβαλαν τον πρόεδρο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που τα ίδια τα μέλη του κόμματος συγκεκριμένου έχουν φτάσει στο σημείο να τον χαρακτηρίζουν πράμα, καταλαβαίνετε ότι κατά κάποιο τρόπο παληθεύεται η δική μου προσέγγιση, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με το θέμα αυτό. Άλλωστε, έχω μάθει όταν κάποιος είναι στο πάτωμα να μην του δίνω μία να πάει πιο κάτω. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αργήσαν πάρα πολύ να καταλάβουν. Φίλε, respect, έτσι, τα έλεγε. Έχει δίκιο. Ό,τι και να λες. Τι ρόλο παίζει ο Κασελάκης και αργήσαν και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι μια τέτοια προσωπικότητα καταστρέφει την αριστερά, καταστρέφει τις αξίες της αριστεράς και καταστρέφει γενικότερα και αυτό που σηματοδοτεί η αριστερά για, για τις προσωπικότητες των αριστερών στην Ελλάδα. Μάλιστα, κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι τώρα που είναι στα κάτω του, εγώ δεν θα του ρίξω μία να πέσει ακόμα παρακάτω. Έντιμο, τίμιο. Και από την άλλη λέει ότι ουσιαστικά κάποια στιγμή, θυμάστε με κάποιες αναφορές που είχε γίνει, είχε περάσει από το πειθαρχικό, δεν καταδικάστηκε από το πειθαρχικό για τις αναφορές που είχε κάνει εναντίον του κ. Κασελάκη. Λέγοντας ότι αυτά που έλεγα εγώ τότε, ουσιαστικά τώρα τα καταλάβανε και οι σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, οι αρχές αριστεράς δεν ξέρω αν είναι αυτές οι αρχές που βλέπουμε. Βλέπω και ο Λιάγκας είναι πιο ήρεμος. Στο παρελθόν τον έβγαζε στην πυρά τον Κούγιας για όσα έλεγε για τον Κασελάκη. Αλλά πλέον σου λέει πάει ο Κασελάκης, οπότε τι να πω, ποιος ο λόγος. Να διαδραματίζει τον τελευταίο καιρό που ξυλώθηκε ο πρόεδρος, δεν ξέρουμε ποιες διαδικασίες, του ποιοι ψήφισαν, του πώς έγινε η απομάκρυνσή του από ένα κόμμα που τον εξέλεξε ο κόσμος πρόεδρο και τώρα δείχνει όπου και να πηγαίνει ότι τον αποδέχονται. Δεν ξέρω αν αυτές είναι οι αξίες αριστεράς και τις καταπάτησε. Ναι, από την άλλη, οι Κασελίστας, παιδιά, όταν μιλάνε στην άλλη πλευρά των μην Κασελίστας για ομοφοβία και για ρατσισμό, είναι σαν να λένε ότι δεν μας απομακρύνεται επειδή είμαστε ολιγοβαροί πολιτικά, μας απομακρύνεται επειδή είμαι θα ομοφιλόφιλοι. Αυτό λένε. Γιατί? Είναι όλο γελίο και φεδρό, πρώτον. Ναι, αλλά αυτό είναι το επιχείρημά του όμως, Αφροδίτη. Όμως οι σκηνές που είδαμε, Γιώργο μου, και η ντράπη και η ντροπή ήταν ανθρώπους να μιλάνε άσχημα, επιθετικά, να ουρλιάζουν. Θα σας τελειώσουμε. Γιατί ούτε σε αριστερά δηλαδή, από τη μια κατηγορείς τον άλλο για ομοφοβία και από την άλλη, εσύ μιλάς με αυτόν τον τρόπο δημόσια στο πλαίσιο μιας κομματικής διαδικασίας. Λοιπόν, έχουμε τρελαθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και ανθρώπους που δεν ήταν και νεαρής ηλικίας, που σημαίνει ότι δεν κάνει και τόσο γκέλ. Στο νεαρό κόσμο, όχι, κύριος Κασελάκης. Όχι, Κασελάκη στο νεαρό κόσμο. Όχι, εδώ κάνεις μεγάλο λάθος. Τα παρατήρησες αυτά τα πλάνα. Ας τα πλάνα. Τα πλάνα δεν είναι πάντα την αλήθεια. Ο Κασελάκης κάνει μεγάλο γκέλ. Ο Κασελάκης κάνει απλώς. Θα πει στο πλευρό του κύριου Κασελάκη. Είναι νεολαία, δεν θα πάει τώρα να τσακωθεί σαν κάτι γραφικού έξω από τα κτίρια τώρα. Αυτό είναι νεολαία, τον εξέλεξε πρόεδρο. Δεν θα πάει νεολαία τώρα να δώσει μάχες τέτοιες έξω από τα κέντρα διασκέδαση που θα γίνουν τα συνέδρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Άντε να τελειώνουμε και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρουμε ποιος είναι πρόεδρος και τι γίνεται. Και να σου πω κάτι. Ας κάνει δικό του άλλο κόμμα ο Κασελάκης, να δω ποιος θα το στηρίξει και τι ψήφους θα πάρει.
Θα επιστρέψω στον Κούγιας, μιας και μίλησε για την υπόθεση Πισπυρίγκου, οπότε πάμε να δούμε τη δήλωση. Πραγματικός από την αρχή που ανέλαβα την υπεράσπιση της κυρίας Πισπυρίγκου, την κυρία Πισπυρίγκου θα θωθεί πανηγυρικά. Θεωρώ ότι η καταδίκη της για την υπόθεση της Τζορτζίνας οφείλεται καθαρά στην παρουσία της Προέδρου της συγκεκριμένης που ήταν στην υπόθεση αυτή, τα προκατηλημένη εξ αρχής και της κυρίας Αγγελέως, οι οποίες, εάν διαβάσετε και τα πρακτικά που είναι 4.000 σελίδες, πραγματικά δεν έκαναν τίποτα άλλο να προσπαθήσουν με έναν αντιεπιστημονικό τελείως τρόπο και τελώς αντιδικονομικό και χωρίς καμία νομική υποδομή να στοιχειοθετήσουν ένα δίκημα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Όμως εδώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, το δικαστήριο έχει μονόδρομο. Εδώ υπάρχουν ιατροδικαστές. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε νοσοκόμες να λένε αν ήταν το κοριτσάκι καλά ή δεν είναι, ούτε να υπάρχει ο Ηλιάδης. Εδώ είναι οι ιατροδικαστές που έκαναν νεκροψίες νεκροτομές και οι οποίοι ιατροδικαστές είναι όλοι κατηγορηματικοί ότι ούτε η Μαρία Ελένη ούτε η Ήρυδα πέθαναν από ασφυκτικό θάνατο. Τώρα διερευνούμε το θάνατο της Μαρίας Ελένης. Είναι η ιατροδικαστής η κυρία Τσάκωνα, μία από τις κορυφαίες. Φορτίστηκε συναισθηματικά κάποια στιγμή. Ναι, γιατί την γυναίκα την έχουν σταυρώσει. Αυτό κάποιες εκπομπές δεν κάνουν τίποτα άλλο να ασχολούνται με την συγκεκριμένη ιατροδικαστή, γιατί δεν τους βολεύει σε αυτήν την άποψη την οποία είχαν. Και γιατί τόσο η δική της κατάθεση, όσο και του κυρίου Τσαντήρη προηγουμένως, οδηγούν στην αθώωση της κυρίας κατηγορουμένης με απόλυτο τρόπο όσον αφορά τη Μαρία Ελένη, γιατί είναι κατηγορηματική ότι αυτό που έφτιαξαν ο Καρακούκης και ο Γανόγριας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί επιστημονικά. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο παγκοσμίως που να το στηρίζει. Δεν υπάρχει κανένα συνέδριο στο οποίο να έχει γίνει κάποια ανακοίνωση που να το στηρίζει. Και ό,τι έγραψαν και έκαναν ήταν έξω από την ιατροδικαστική επιστήμη. Αυτά τότε ήταν για τα κανάλια μόνο και παρασύρθηκε και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και βγήκε και αυτός ο ανεκδικητής, ο Τσιάρας τότε, και προανήγγειλε την πειθαρχική δίωξη των δύο αυτών κορυφαίων ιατροδικαστών της κ. Τσάκωνας Γιατσιόλα που ακούσατε σήμερα, ούτε καν κινήθηκε τίποτα, πως θα μπορούσε να κινηθεί. Τα λέγανε στα κανάλια και δεν τα διέψευδε κανείς. Γι' αυτό και είδατε και την κυρία Τσάκωνα να συγκινηθεί, γιατί καθώς είπε, σε μια στιγμή λέει, είχα κλείσει την τηλεόραση για να μην ακούν τα παιδιά μου αυτά που ελέγονται για μένα. Έχετε ζητήσει και κατά την παράσταση εξέταση Καλόγριας, Καρακούκης και... Με όλους. Με όλους για να καταξευτελιστούν επιστημονικά. Και είναι βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Το προηγούμενο δικαστήριο είχε ένα και μοναδικό στόχο. Να καταδικάσει την κυρία κατηγορουμένη. Έτσι το είχε δει η κυρία Πρόεδρος, έτσι το είχε δει η κυρία Σαγγελίας. Έχουν πέσει οι τόνοι τώρα, θεωρείτε ότι αυτό θα παίξει το ρόλο του? Δεν έχουν πέσει οι τόνοι. Είναι, όταν υπάρχει μια αθώα στη φυλακή, δεν μπορεί να είναι χαμηλή τόνη. Η ανθρώπινη ελευθερία, όπως και η ανθρώπινη ζωή, είναι τα πολύτιμότερα αγαθά. Και εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, για να βοηθήσω την κυρία κατηγορουμένη να βρει την ελευθερία της και να βρει και το δίκαιό της. Γιατί μια υποδειγματική μητέρα, όπως είπαν όλοι, έχει καταστεί ψυχρή δολοφόνος και μάλιστα γίνονται και μονοθεματικές εκπομπές ακόμη και τώρα με αντικείμενο τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους γιατί το ψέμα έχει κοντά πόδια και σε μια στιγμή πραγματικά θα δικαιωθεί και η δική μου παρασκευαστική άποψη που έχω δηλώσει ότι είμαι βέβαιος ότι η κυρία κατηγορουμένη θα θωθεί. Αυτά από τον κύριο Κούγιας. Θα μου πεις, θα δούμε το αποτέλεσμα στο εφετείο. Το έχει πιάσει ο Κουσουλός ως θέμα στην εκπομπή του που βγαίνει καθημερινά στο Open, οπότε αν ενδιαφέρεστε για την συγκεκριμένη υπόθεση μπορείτε να τον παρακολουθήσετε εκεί. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.